Μετά από σχεδόν δύο μήνες ηρεμίας, τα νερά στις πισίνες του κολυμβητηρίου Πεπανός της Πάτρας ταράχτηκαν και πάλι. Το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της χώρας απέκτησε ξανά ζωή, αφού ξεκίνησαν από την Τετάρτη οι προπονήσεις αθλητών και ομάδων. Ξεκινήσαμε από την Τρίτη την επανεκκίνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο που μας έχει στείλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και περιμένουμε σιγά σιγά να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις ατομικές προπονήσεις, να έρθουμε και το παιχνίδι και να γυρίσουμε όπως ήμασταν πριν στην προηγούμενη κατάσταση, στην κανονικότητα όπως λέμε. Το κολυμβητήριο Αντώνιος Πεπανός διαθέτει δύο πισίνες, το νερό των οποίων ελέγχεται μέσα από σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου ποιότητας, τόσο για τη θερμοκρασία του όσο και για τα χημικά συστατικά του. Για όλο αυτό το διάστημα, οι αθλητές των υγρών αθλημάτων είχαν βρεθεί μακριά από το νερό, αφού απαγορεύονταν οι προπονήσεις λόγω της πανδημίας. Τα παιδιά έρχονται, προσκομίζουν την ιατρική τους βεβαίωση, φοράνε μάσκα, γάντια, ποδονάρια, μπαίνουμε μέσα με πολύ μεγάλη ατομική ευθύνη, ακολουθούνται από τους υπαλλήλους του κέντρου, υπάρχουν καρέκλες, υπάρχουν κρεμάστρες ατομικά για τον καθένα να αποθέτουν εκεί τα ατομικά τους είδη. Για οτιδήποτε χρειάζεται, δεν υπάρχουν αποδυτήρια, δεν υπάρχουν ντουζ, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, παρά μόνο οι τουαλέτες που έχουμε εδώ για το κοινό. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε η συνέχεια να είναι το ίδιο καλή όπως ήταν τις πρώτες μέρες. Σε όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα για τη διατήρηση των μέτρων υγιεινής με συνεχείς απολυμάνσεις. Ταυτόχρονα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα με επαρκή χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε κάθε προπόνηση για την αποφυγή του συνωστισμού, έτσι ώστε οι αθλητές του υγρού στοιχείου να μπορέσουν σταδιακά να επανέλθουν στις επάλξεις των αθλημάτων τους.